τους και τα ιδρωμένα χέρια τους. Οι πληγές του εμφύλιου ακόμα ανοιχτές. Τα καφενεία χρωματισμένα κόκκινα και μπλε. Δρόμοι ελάχιστοι και χαλασμένοι. Τα αυτοκίνητα σχεδόν ανύπαρκτα. Ένα λεωφορείο είχε εμφανιστεί τελευταία σαν κινούμενο αξιοθέατο. Και ένα αγοραίο ταξί που σακατεύονταν στις πέτρες του κουματόδρομου για να μεταφέρει κανέναν άρρωστο στο νοσοκομείο της χώρας ή καλά πεθαμένο στο χωριό του. Συνθήκες ζωής και διαβίωσης άσχημες. Σπίτια πέτρινα, φτωχικά και νύχτες ατέλειωτες, αφού μόλις σουρούπωνε, όλοι τρύπωναν μέσα στο φτωχόσπιτο, με το λαδολίχνορο να χνοφέγγει, ρίχνοντας τους τοίχους σκιές φαντασμάτων που έπαιρναν τεράστιες διαστάσεις στη φαντασία τους, και το χειμωνιάτικο κρύο να τρυπάει και να περωνιάζει τα κόκαλα και όλοι να τουρτουρίζουν. Ζωές πειραγμισμένες από την αρχή μέχρι το τέλος, χτυπημένες αλίπητες στο μάγκανο της επιβίωσης, στου λιναριού τα πάθη που λέει το λαός μας. Και να, μια μέρα χωρίς να το περιμένει κανένας, ψάρει στο χωριό μια ξένη, μια ευγενική, μια άγνωστη μορφή, απόκοσμη, άσχετη με το δικό τους χώρο. Την περιεργάζονται με μάτια ορφάνιχτα γεμάτα, με μια έκπληξη, με μια επιφύλαξη, με μια διστακτικότητα, αλλά και με μια ταχυποψία. Αυτή τους πλησιάζει, τους αγκαλιάζει με το βλέμμα της, τους μιλάει ελληνικά με την ξενική προφορά της και αμέσως δείχνει τις προθέσεις της. Ο τρόπος της, η ομιλία της, το χαμόγελό της τους σκλαβώνει. Δεν αργεί να τη δεχτούν, δεν αργεί να μπει στο σπιτικό τους, να μάθει για τα βάσανά τους, για τους καημούς τους, να γίνει ένα μαζί τους, να γίνει δική τους. Σε λίγο η ομάδα μεγαλώνει. Η παρακαλιά, η αλληλοβοήθεια, μια παπάλια συνήθεια με πολλές μορφές στα χωριά μας, τώρα απλώνεται, πλαταίνει, γιατί παίρνουν μέρος αυτοί, συμμετέχουν καθημερινά με όλη την ομάδα τους ευγενικές μορφές από μια μακρινή χώρα, που ούτε καν μπορούν να συνοηθούν με τον κόσμο μας, γιατί τους είναι άγνωστη η τοπιοβαλιά μας. Οι ξένοι, οι Ελβετοί όπως συνήθισαν να τους λένε, αρχίζουν να τους δείχνουν καινούριες τεχνικές, νέα γεωργικά εργαλεία, άγνωστες σε αυτούς φυλές, νέες καλλιέργειες φυτών. Τους μαθαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα όπως για τη δημιουργία φυτωρίων, τη σπορογαραγωγή πανσέ, μαργαρίτας, λάχανου Βρυξελών.